Οι ανιστόρητοι να διαβάσουν ιστορία τι εστί Μακεδονία, αν είναι δυνατόν αυτοί οι Σλάβοι να ονομαστούν Μακεδόνες. Δεν είναι δυνατόν, η Μακεδονία είναι μία, μία και ελληνική. Σε γνωρίζω τη γνώση του σπαθιού τη τρομερή, σε γνωρίζω από τη γνώση που με διά. Να διαβάσουν ιστορία. Η Μακεδονία είναι και θα είναι ελληνική. Λυπάμαι φίλες και φίλοι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εχθές με το μηχανάκι που πρωτοφώναζα εδώ στην αγορά και σε όλη τη Θεσσαλονίκη, περνώντας από την Καμάρα, τα σκουλίκια ήρθαν με ρίξαν τη μηχανή κάτω και σπάσανε τα ηχεία.
και μου πήραν τα κλειδιά από το μηχανάκι. Με τέτοιους Έλληνες πώς θα πάει αυτός ο τόπος μπροστά. Επετείου των 100 χρόνων από τον μαρτυρικό θάνατο των αξέχαστων και αδυσμόνητων δύο Μακεδονομάχων του Τέλου Άγρα και του Αντώνη Μίγκα. Τους οποίους ήρθα και εγώ μαζί σας να τιμήσω για να υπογραμμίσω τη σημασία της θυσίας τους για την διαχρονική παρουσία της Ελλάδος σε αυτό το χώρο, στο χώρο της ελληνικής Μακεδονίας. Ο οποίος είναι ποτισμένος από τα αίματα αυτών των ηρώων, αυτών των μαρτύρων που εθυσίασαν και τη ζωή τους ακόμα για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και κάποιοι από μας να κάθονται αναπαυτικά στις πολυθρόνες του σήμερα για να προετοιμάζουν την ιστορική λύθη, ώστε να μην θυμάται κανένας πλέον από τους νέους, από τη νέα γενεά, πού οφείλουμε την ελευθερία μας και την ανεξαρτησία μας. Ήρθα λοιπόν εδώ σήμερα και αύριο και μεθαύριο μέχρι το μεσημέρι για να ενώσω μαζί με σας τη φωνή μου, για να ακουστεί αυτή η φωνή στα πέρατα της Οικουμένης, για να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι εμείς είμαστε εδώ. Ας είμαι εγώ στην Αθήνα, είμαι μαζί σας και εδώ ακόμα, όπως είμαι μαζί με όλους τους Έλληνες, γιατί αυτός είναι ο προορισμός μου και αυτός είναι ο σκοπός μου. Και δεν μπορώ, όταν βλέπω να υπονομεύονται οι αξίες και οι αρχές του πολιτισμού μας, η θρησκεία μας, η οικογένειά μας, η παιδεία μας, το έθνος μας, όταν τα βλέπω αυτά να κινδυνεύουν, δεν μπορώ να σιωπήσω, έστω και αν το ό,τι ομιλώ μου κοστίζει πολύ ακριβά. Και σαν πρώτα, αδειωμένη χεροχέρι.